Εδώ είμαστε, αγαπητοί τηλεθεατές. Η ώρα είναι 8 και είδατε τον ελληνικό τύπο πώς περιγράφει την κατάσταση σήμερα, την επικαιρότητα. Απευθεία σύνδεση με Κωνσταντινούπολη και Μανώλη Κωστίδη για να μας δώσει ένα τίτλο πραγματικά από το εφιαλτικό σενάριο που φαίνεται να ετοιμάζεται στο Αιγαίο ή τέλος πάντων να αναφέρεται σήμερα στον τουρκικό τύπο, σε μερίδα αυτού. Καλημέρα, Μανώλη. Καλημέρα, καλημέρα. Η εφημερίδα Γενής ΑΦΑΚ, θα τα πούμε σε λίγη ώρα, μιλά για το σενάριο της βύθισης ελληνικού πλοίου. Σε λίγη ώρα θα τα πούμε αυτά. Φαντάζομαι ότι έχετε τους τίτλους των ειδήσεων. Όμως υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες εξελίξεις που θα τις πούμε σε λίγη ώρα. Πάμε λοιπόν σε ειδήσεις, σε τίτλους με τη Μάνια Λεβιζάτου και αμέσως μετά ο Μανώλης Κωστίδης και οι ειδικοί που έχουμε εδώ κοντά μας θα αναλύσουμε την κατάσταση. Επιστρέφουμε στην Κωνσταντινούπολη. Βλέπουμε τον Μανώλη Κωστίδη εδώ λοιπόν να μας δείξει το πρωτοσέλιδο με το εφιαλτικό σενάριο για βύθιση ελληνικού πλοίου στο Αιγαίο, Μανώλη. Ναι, μιλάμε για την φιλοκυβερνητική εφημερίδα Γενής ΑΦΑΚ. Εδώ είναι το πρωτοσέλιδο. Θα το δείξουμε καταρχάς. Εδώ πάνω, αν τυπηθεί ένα ελληνικό πλοίο. Είναι ο τίτλος της Γενής ΑΦΑΚ στο σημερινό δημοσίευμα. Και τι λέει μέσα, Μανώλη? Τι αναφέρει λοιπόν? Εγώ πριν συνδεθούμε διάβαζα και το σχετικό άρθρο. Μιλάει για το ενδεχόμενο κάποιας προβοκάτσιας στο Αιγαίο. Μετά το ρωσικό μαχητικό, διότι αν θυμόμαστε το 2015 η Τουρκία είχε καταλήξει ένα ρωσικό μαχητικό. Και αργότερα, βέβαια πολύ αργότερα, η τουρκική κυβέρνηση το είχε επιρρήψει ευθύνες σε κάποιους γιουλενιστές και σε κάποιους ακόμα που ήθελαν να καλάσουν τις σχέσεις Ρωσίας. Ναι, σωστά. Έτσι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν η τουρκική εφημερίδα, ο αρθρογράφος Ιμπραήμ Καραγκιούλ μιλά για πολλά σενάρια, αναφέρει τις δηλώσεις Ακάρα που θα πούμε. Όμως αναφέρει χαρακτηριστικά, διαβάζω εδώ αναλυτικά το άρθρο και βλέπετε εσείς και το προσέγγιζετε εδώ, αλλά εδώ υπάρχει και το σχετικό άρθρο. Μέσα, λες, ναι. Που λέει, όταν ανεβαίνει η ένταση στο Αιγαίο, το να γίνει κάποιο ατύχημα, ας πούμε το τουρκικό ναυτικό να βυθίσει ένα ελληνικό, μια ελληνική πυραυλάκα ή ελληνικό πλοίο. Και ξαφνικά όλες οι χώρες της Ευρώπης και οι Ηνωμένες Πολιτείες να ανοίξουν να δημιουργήσουν μια συμμαχία εναντίον της Τουρκίας είναι ένα πιθανό σενάριο. Και πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Βλέπουμε ότι, βέβαια τώρα θα μου πει κανείς, αυτό είναι ένα σενάριο που γράφει η φιλοκυβερνητική εφημερίδα. Νομίζω, έτσι όπως το διάβαζα από 6.30 το πρωί, προσπαθώ να το αναλύσω αυτό το σενάριο, νομίζω υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Το ένα είναι πράγματι η Τουρκία φοβάται μια προβοκάτσια εναντίον της, δηλαδή να κάποιοι δικοί της αξιωματικοί να δημιουργήσουν μια προβοκάτσια, δηλαδή κάποιοι γιουλενιστές, ή δημιουργεί την ιδεολογική βάση κάποιου γεγονότος, δηλαδή αν συμβεί ένα ατύχημα, να πει ότι ήταν προβοκάτσια δικών της αξιωματικών. Ακριβώς. Νομίζω αυτά δύο σενάρια παίζουν. Για να είναι σε όλα τα ενδεχόμενα μέσα. Ό,τι και αν συμβεί. Αυτό μπορώ να συμπεράνω προσωπικά εγώ από αυτό το σενάριο που αναφέρει. Το ένα είναι. Πάντως, η στιγμή που γίνεται το σενάριο αυτό δεν είναι τυχαία, Μανώλη. Είχαμε χθες το περιστατικό στη Ρο. Θα το αναλύσουμε στη συνέχεια αυτό. Περίμενε, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά έχει σημασία. Ναι. Με συγχωρείς κιόλας. Θυμάμαι το 2013 όταν αποκαλύπτονταν το σκάνδαλο Εργενεκών, μιλούσαν για κατάρρευση ελληνικού μαχητικού. Ακριβώς. Από τουρκικές δυνάμεις και να δημιουργηθεί προβοκάτσια. Απλά να το θυμίσουμε και αυτό. Δημήτρη, συγγνώμη, σε διέκοψα. Λέω λοιπόν ότι δεν πρέπει να θεωρείται τυχαία αυτή η αναφορά της εφημερίδας σε αυτό το σενάριο, μετά το περιστατικό που είχαμε στη Ρο, μετά τις δηλώσεις του Τούρκου αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων χθες, που μίλησε για μία αποδοχή τετελεσμένων σε Αιγαίο και Κύπρο. Όλα αυτά είναι ένα παζλ, Μανώλη, που δένουν και φτιάχνουν μια εικόνα, έτσι. Ακριβώς. Ο αρχηγός των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, χτες, μια και αναφέρθηκε σε αυτό, πήγε στην ναυτική βάση Γκιόλτζουκ και επίσης στον Αστάθμο και επίσης πήγε και στην Καλύπολη να επιθεωρήσει κάποιες στρατιωτικές μονάδες. Εκεί λοιπόν αναφέρθηκε σε πολλά θέματα. Εδώ βλέπουμε τις σχετικές φωτογραφίες από τις τουρκικές φρεγάτες, διάφορες φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από την ιστοσελίδα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Εδώ τον βλέπουμε. Ο Χουλουσία Κάρ δήλωσε χαρακτηριστικά για το Αιγαίο και για την Κύπρο. Η Τουρκία επιθυμεί να γίνει το Αιγαίο θάλασσα ειρήνης, φιλίας και συνεργασίας και κάνει κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Ωραία, μια χαρά εισαγωγή εδώ, ναι, ξέρεις. Ναι, ναι. Λες καλά πάμε. Από εκεί πέρα όμως συνεχίζει και λέει: πάντως δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν τετερεσμένο στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Γι' αυτό το λόγο έχουμε πάρει με αποφασιστικότητα κάθε μέτρο και θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε. Είναι ένα μήνυμα αυτό τον Τούρκο αρχηγό ενόπλων δυνάμεων. Βέβαια, πάντως, έχουμε παρόμοιες δηλώσεις στο παρελθόν του Τούρκου πρωθυπουργού.
Σωστά, σωστά. Του Τούρκου Προέδρου. Εγώ λέω να γυρίσουμε λίγο ξανά στο περιστατικό Στυρό για να δούμε γιατί η τουρκική. Ρωτάω, Μανώλη, θα το προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε. Ρωτάω γιατί η τουρκική πλευρά δεν επιβεβαίωσε το περιστατικό το χθεσινό Στυρό. Βεβαίως κρατήθηκε μια στάση, θα έλεγε κανείς, θολή και στην Αθήνα. Είχαμε δύο απόψεις σχεδόν, δύο γραμμές στην πραγματικότητα. Μία γραμμή νωρίς το πρωί που περιγράφαμε εδώ το περιστατικό με το ρεπορτάζ που επιβεβαίωνε το σκηνικό ότι έτσι έγινε, από το Πεντάγωνο συγκεκριμένα. Αργότερα όμως είχαμε διαρροή από το Μαξίμου, όχι επίσημη τοποθέτηση. Προσέξτε, είναι σημαντικό, έχουμε ένα τέτοιο περιστατικό που περιγράφεται ως σοβαρό και είναι, όταν έχεις βολές από την ελληνική φρουρά, να μην έχουμε ανακοίνωση επίσημη. Ούτε από το Πεντάγωνο, παρά μόνο πληροφορίες από ό,τι έλεγε το ρεπορτάζ ότι επιβεβαιώνεται το σκηνικό. Πολύ δε περισσότερο είχαμε διαρροές και όχι συγκεκριμένη ανακοίνωση από το Μέγαρο Μαξίμου για το περιστατικό αυτό, που θόλωναν ακόμα περισσότερο την εικόνα. Ήταν ναι, μεν αλλά στην πραγματικότητα. Ότι ναι, ήταν το ελικόπτερο, αλλά δεν παραβίασε τον ελληνικό εναέριο χώρο. Ότι οι δικοί μας έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν, ότι έριξαν τροχιοδεικτικές βολές προς την αντίθετη κατεύθυνση για να φύγει το ελικόπτερο και ούτω καθεξής. Τέλος πάντων, θόλωσε η εικόνα. Μέσα σε αυτό το σκηνικό έχουμε και την Τουρκία να μην το επιβεβαιώνει στην πραγματικότητα. Είναι λοιπόν μια κατάσταση η οποία έχει δημιουργήσει ένα σκηνικό που δεν έχει δώσει σαφή εικόνα ακόμα. Και μέσα σε αυτή την ένταση έρχεται το πρωτοσέλιδο που μας λέει ο Μανώλης, από τη Γενής ΑΦΑΚ, που μιλάει για πιθανή βύθιση ελληνικού πλοίου που μπορεί να δημιουργηθεί ένα σκηνικό δηλαδή στο Αιγαίο, μπορεί να στείλει μια προβοκάτσια, μπορεί να ετοιμάζεται για οποιοδήποτε ενδεχόμενο, να είναι προετοιμασμένη για όλους τους τρόπους και με όλα τα μέσα, θα δείξει η πορεία από εδώ και πέρα. Είχαμε επίσης τις δηλώσεις που αναφέραμε νωρίτερα του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας που μας ανέφερε και ο Μανώλης, που και αυτές δίνουν ένα στίγμα έντασης και σε Αιγαίο και σε Κύπρο. Πάμε τώρα σε μια συμβολική στιγμή που είχαμε χθες στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, Μανώλη, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο. Χθες ήταν 10 Απριλίου. 10 Απριλίου, ανήμερα του Πάσχα το 1821, οι Οθωμανοί απαγχώνησαν τον Γρηγόριο τον Πέμπτο. Ως αντίπεινα. Στην πύλη του Πατριαρχείου, την Κεντρική Πύλη. Και πάλι το πρωί της Τρίτης χθες, όπως κάθε χρόνο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, αν μπορούμε να δούμε και σχετικές φωτογραφίες, άναψε κερί και κατέδεσε ανοιξιάτικα άνθη πίσω από την κλειστή πύλη του Πατριαρχείου λόγω του απαγχωνισμού του Γρηγορίου Πέμπτου και τιμώντας έτσι με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του. Πραγματικά συγκινητική στιγμή. Προβληματίζεται κάποιος όταν βλέπει όλη αυτή την κατάσταση. Για να καταλάβουν και κάποιοι που κατηγορούν το Οικουμενικό Πατριαρχείο πολλές φορές ότι δεν είναι δις εύκολο το έργο οποιοδήποτε Οικουμενικού Πατριάρχη που βρίσκεται εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Ίσα-ίσα θα έλεγε κανείς, το Οικουμενικός Πατριάρχης. Έτσι είναι, Μανώλη. Μέσα σε συγκινητική στιγμή, η οποία προσευχήθηκε λίγα λεπτά στον Ιερό αυτό τόπο, για το παρόν και το μέλλον της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, τελειώνω, για την πνευματική προκοπή του ποιμνίου του, για την εκτόνωση των εντάσεων και την επικράτηση της ειρήνης στον κόσμο. Πάμε να κλείσουμε, Μανώλη, αυτό το κύκλο της ενημέρωσης, γιατί θα συνεχίσουμε μετά την κουβέντα μας εδώ με τους ειδικούς που έχουμε κοντά μας. Ένα σκηνικό ένταση που είχαμε χθες μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης με αφορμή μια κίνηση που έκανε το κόμμα Κιλιτζάρογλου να χορέψει σιρτάκι, ένα ελληνικό χορό με ελληνικά χρώματα. Ναι, πρόσεξε όμως τώρα. Τι συνέβη, εδώ βλέπουμε την εικόνα του μεταξύ, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Κοιτάξτε εδώ, μισό λεπτό να ακούσω, Μανώλη, περίμενε. Περίμενε. Και πολύ ωραία, Μανώλη, ε. Εκτός αν θέλουν να πούνε ότι θέλουν να πάρουν 18 νησιά για να χορεύουν σιρτάκι επάνω. Δεν ξέρω. Ο τίτλος κάτω του Κονιτόπουλου είναι πραγματικά πολύ ωραίος. Διότι ο φιλοκυβερνητικός τύπος αυτή τη φορά έχει δίκιο. Ναι. Διότι ο πρόεδρος αυτών των ανθρώπων που χορεύουν και το στηρίζουν, που δίνουν το 26% κάθε φορά, σε κάθε του ομιλία, σχεδόν κάθε 15 μέρες, θέλει και μερικά νησιά. Λέει ότι όταν έρθω στην εξουσία θα πάρω τα 18 ελληνικά νησιά. Απαράδεκτες δηλώσεις. Πάντως είναι καταπληκτική η Τούρκη, όλη αυτή η παρέα που είδαμε. Στη Χαλκιδόνα, στο Καντίκιο, οργάνωσαν ελληνική μέρα, χόρευσαν ελληνικούς χορούς με γαλανόλευκα. Α, και τι ωραία που είμαστε. Συγγνώμη, καταλαβαίνω. Ζήτω είναι τουρκική φιλία δηλαδή. Σε τρελάνε. Στην Τουρκία. Μπορεί να μας τρελάνε. Μην πω τώρα, άνταξε, δεν. Πάμε τώρα.
να συζητήσουμε όλο αυτό το σκηνικό, Μανώλη. Μένεις και εσύ κοντά μας όπως είσαι. Εδώ κοντά μας θα δείτε τον Παναγιώτη Θεοδωρακίδη. Τον καλημερίσουμε, τον αμυντικό αναλυτή και πρώην εκπρόσωπο του ΝΑΤΟ. Καλώς ήρθατε, κύριε Θεοδωρακίδη. Καλή σας μέρα. Θα πάμε να καλημερίσουμε και τον κύριο Ηλία Κουσκουβέλη, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Καλημέρα, κύριε Κουσκουβέλη, και σε εσάς. Όλοι μαζί εδώ λοιπόν. Καλώς ήρθατε, να είστε καλά. Όλοι μαζί θα αρχίσουμε την κουβέντα μας με αφορμή αυτά που μας είπε ο Μανώλης, κύριε Θεοδωρακίδη, και με το ρεπορτάζ το χθεσινό για τη ΡΟ, να δούμε τι συνέβη εκεί. Εσείς τι εκτίμηση κάνετε για το περιστατικό αυτό? Καταρχήν, ο επικοινωνιακός χειρισμός και από τα δύο μέρη, και από την Τουρκία και από την Ελλάδα, είναι θολός. Mm-hmm. Και είναι θολός ακριβώς διότι στα όρια του εναερίου χώρου πετάει ένα ελικόπτερο, το οποίο δεν είναι οπλισμένο, μπορεί όμως να μεταφέρει κόσμο και υπάρχει μόνο οπτική και ακουστική αναγνώριση. Άρα δεν υπάρχει καταγραφή σε ραντάρ, οπότε mm-hmm. και η Τουρκία μπορεί να ισχυριστεί οτιδήποτε, αλλά και επειδή είναι χαμηλά δεν υπάρχει καταγραφή. Είναι πολύ χαμηλά. Αφενός η Τουρκία τεστάρει, mm-hmm. αφετέρου η Ελλάδα πολύ πρόωρα ρίχνει πυρά. Mm-hmm. Άρα είναι θέμα πολιτικών χειρισμών και τι εκτίμηση θα γίνει για το περιστατικό. Ακριβώς τι εκτίμηση θα γίνει, και εκτιμώ ότι η πολιτική μας δεν είναι εκπαιδευμένη σε τέτοια λεπτά ζητήματα προπαγάνδας σωστά, και αντιπροπαγάνδας να αντιδρούν σωστά, με αποτέλεσμα mm-hmm. να υπάρξει σύγχυση του Υπουργείου Άμυνας και του Μεγάλου Αλλά Μαξίμου. Δεν είναι συνηθισμένο πράγμα, κύριε Θεοδωρακίδη, αυτό που μας προβληματίζει είναι ότι δεν είναι συνηθισμένο να ρίχνονται πυρά. Εκτός αν γίνεται και δεν το μαθαίνουμε. Εδώ όμως έχουμε. Θα έπρεπε να γίνεται και να μην το μαθαίνουμε. Ωραία. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Σωστά, το μπορεί να πει κανείς. Το τι συμβαίνει στρατιωτικά στη Μεθόριο mm-hmm. πρέπει να είναι θέμα χειρισμού αποκλειστικά μακριά από έτσι, τα μέσα. Και να κρατιέται εκεί. Και να κρατιέται εκεί. Αυτό δεν διαφωνούμε σε αυτό που λέτε. Εδώ όμως το μάθαμε από την πρώτη στιγμή ότι ρίξαμε πυρά. Και είναι πραγματικά πυρά τα τροχιοδεικτικά. Δεν είναι για να περνάει η ώρα, δεν τα ρίχνουμε για την ανάσταση του κυρίου. Στην αντίθετη κατεύθυνση. Ναι, αλλά πραγματικά παρότι πυρά. Παρότι ήταν συγκυριακά με την ανάσταση. Βεβαίως. Αλλά τα πυρά είναι δείγμα ότι έχουμε μια στεναρή άμυνα. Mm-hmm. Όμως η μελέτη του κόστους των απαντήσεων πρέπει να είναι ζυγισμένη, mm-hmm. διότι πολύ κοντά είναι και το ατύχημα. Εσάς τι σας δείχνει αυτή η αντίδραση ελληνική? Τι δείχνει, αποφασιστικότητα? Δείχνει ότι είμαστε μέχρι εδώ δείχνει και στο μη περαιτέρω? Σθένος, τι δείχνει? Δείχνει ένα σθένος, αλλά πόσο έγκαιρα και πόσο συντονισμένα ήταν στη συνέχεια mm-hmm. το θέμα της ελληνικής αντιδράσεως στο πραγματικό σχέδιο μετρήματος που κάνει η Τουρκία, διότι η Τουρκία συνεχώς μετράει mm-hmm. αντιδράσεις και το πρωτοσέλιδο της Γενής ΑΦΑΚ μετράει αντιδράσεις mm-hmm. συνεχώς. Δείχνει ότι επικοινωνιακά δεν είμαστε έτοιμοι, αν ίσως στρατιωτικά έχουμε ένα σθένος απαντήσεως mm-hmm. και το δείξαμε, διότι... Πολιτικά λέτε δεν τα πάμε και τόσο καλά στις αντιδράσεις. Πολιτικά επικοινωνιακά, mm-hmm. διότι τα πραγματικά πυρά, ξέρετε από πόσο καιρό πριν δεν υπάρχουν στην όριο γραμμή ανακοινώσιμα, mm-hmm. εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Δηλαδή ούτε στην επιστράτευση του 87 που υπήρξαν, ναι, δεν ανακοινώθηκαν. Ναι. Εξού και η διστακτική στάση της Τουρκίας, η οποία αυτή τη στιγμή πρέπει να δημιουργήσει και να καλλιεργήσει ότι η αιχμή του δόρατος της Δύσης και της κακής Αμερικής εν ώψη της συμμαχίας με τη Ρωσία και το ναι. Ιράν είναι η Ελλάδα. Μάλιστα. Άρα ενισχύει προς την Ελλάδα μία επιθετικότητα mm-hmm. και θέλει να τη συντηρήσει και να έχει έτοιμη και τη δικαιολογία επικοινωνιακά πάλι εάν συμβεί το οτιδήποτε, το ατύχημα που ακόμα και ο Αμερικανός πρέσβης έχει προβλέψει, mm-hmm. να είναι καλυμμένη, διότι υπάρχει η κάλυψη μέσα σε αυτό το κλίμα που λέτε τώρα. Επέκεινα, mm-hmm. υπάρχει κάλυψη στο επέκεινα, ακριβώς. διότι η σύραξη mm-hmm. με αυτά που γίνονται ή πρόκειται να γίνουν το ερχόμενο 48ωρο στη Συρία mm-hmm. είναι πολύ κρίσιμα για την Τουρκία. Συνδυάζονται όλα τα ζητήματα, έχετε δίκιο Βεβαίως. Που το βάζετε, αλλά θέλω να ξαναθυμίσουμε με το Μανώλη το πρωτοσέλιδο της Γενής ΑΦΑΚ, γιατί εντάσσεται μέσα σε αυτό το περιβάλλον και αυτό. Της επικοινωνιακής προπαγάνδας της άλλης πλευράς, η οποία είναι σε κορυφαίο επίπεδο η προπαγάνδα της Τουρκίας. Εκεί δεν πρέπει να έχουμε αυτά. Μια ετοιμότητα, και εδώ μια μικρή παρένθεση. Mm-hmm. Ίσως χρειάζεται μια εκπαίδευση των πολιτικών δυνάμεων, mm-hmm. διότι την τελευταία στιγμή, αν προσπαθούν να ενημερωθούν από στρατιωτικούς για το τι σημαίνει πετάω με σβηστά φώτα mm-hmm. χαμηλά
άοπλο ελικόπτερο, αλλά που μπορεί να μεταφέρει προσωπικό και να επικαθίσει σε ένα νησί και να υπάρχει θέμα. Βεβαίως. Διότι είναι πολύ λεπτά τα μετρήματα. Έτσι. Έχουμε ξαναπεί από το φιλόξενο βήμα της εκπομπής ότι η τουρκική ακτοφυλακή έχει άλλη δομή, δεν είναι ελληνικό λιμενικό. Μάλιστα. Μανώλη, πάμε λοιπόν να ξαναδούμε τι γράφει σήμερα η συγκεκριμένη εφημερίδα, γιατί είναι πολύ σημαντικό το σενάριο που περιγράφει. Εδώ είναι η γενή ΑΦΑΚ. Αν χτυπηθεί. Δεν ξέρω αν με. Λοιπόν, άκτυπη εδώ πάνω ένα Yunnan, το ελληνικό, ένα ελληνικό πλοίο. Μετά το ρωσικό μαχητικό, είναι πάνω το, ο τίτλος. Και μιλά για σένα, για πιθανή πιθανότητα να πληγεί ένα ελληνικό, μια ελληνική πυραυλάκατος ή ελληνικό πολεμικό πλοίο από το τουρκικό ναυτικό. Βεβαίως εδώ φοβάται ο αρθρογράφος και βεβαίως ο βασικός αρθρογράφος της εφημερίδας, ο ιδεολόγος της εφημερίδας, ο Ιμπραήμ Καράγκιουλ, η φιλοκυβερνητική εφημερίδα, και λέει ότι αν γίνει κάτι τέτοιο, ενδεχομένως να δημιουργηθεί μια συμμαχία Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή των Δυτικών εναντίον της Τουρκίας. Μάλιστα. Επαναλαμβάνω, όλο αυτό το σενάριο το γράφει, παρομοιάζοντας το με την κατάρρευση του μαχητικού, του ρωσικού μαχητικού. Το ρωσικό μαχητικό ήταν σε μια εμπόλεμη ζώνη. Το Αιγαίο δεν υπάρχει εμπόλεμη ζώνη και τα δύο κράτη είμαστε στο ΝΑΤΟ. Άρα με ποια αιτία, μήπως λέει ότι μετά από προστριβή στην έρευνα και διάσωση μπορεί να συμβεί αυτό? Είναι ολοκληρωμένο το σενάριο. Κάτι τέτοιο, για ενδεχόμενο ατυχήματος μιλάει. Δεν γίνεται πιο συγκεκριμένο. Και βεβαίως το ατύχημα, το ένα, σας είπα, το ένα σενάριο είναι να έχει γίνει, να γίνει από Τούρκους αξιωματικούς, οι οποίοι είναι γκιουλενιστές. Α, μπράβο. Αυτό αναφέρει. Είπαμε για να πιάσει όλα τα ενδεχόμενα. Να αποσύρει την ευθύνη. Να αποσύρει την ευθύνη. Μανώλη, περιμένετε, παιδιά, να πάμε και στον κύριο Κουσκουβέλη, να δούμε και τη δική σας ανάλυση, κύριε καθηγητά, για όλο αυτό το σκηνικό που έχει δημιουργηθεί. Το σκηνικό έντασης, θα έλεγε κανείς, το οποίο είναι μια στρατηγική πια, δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Σωστά. Σωστά. Είναι μια σταθερή τακτική που ακολουθεί η Άγκυρα, η οποία είναι, βρίσκεται σε κατάσταση, θα έλεγα, νευρικότητας, συστηματικών και διαρκών διεκδικήσεων, με σοβαρά προβλήματα στο εσωτερικό της. Θυμίζω Κουρδικό, θυμίζω Δρομοκρατία, θυμίζω την αχίλιο της Πτέρνα που είναι η οικονομία της, και με ένα νεοοθωμανικό όνειρο που επιχειρεί ο πλέον αλαζονικά δρόντας Ερντογάν να υλοποιήσει. Σε ό,τι αφορά την ανταπόκριση του Μανώλη Κωστίδη και το δημοσίευμα, υπάρχει και ένα τρίτο, μια τρίτη ενδεχόμενη εξήγηση, διότι πρέπει να προσέξουμε και το κείμενο που, στο οποίο, για το οποίο μας ενημέρωσε, αναφέρεται σε έναν συνασπισμό της Δύσης κατά της Τουρκίας. Ενημερώνω λοιπόν ότι τις τελευταίες μέρες υπήρξαν στις Ηνωμένες Πολιτείες 2-3 δημοσιεύματα τα οποία διερευνούσαν το ενδεχόμενο ακόμη και σύγκρουσης μεταξύ αφενός της Δύσης αφετέρου της Τουρκίας. Συγκεκριμένα ο συγγραφέας είναι κάποιος αναλυτής γνωστός για τις αντιτουρκικές θέσεις του, ο Μάικλ Ρούμπιν. Και η απάντηση βεβαίως ήταν ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν τέτοιου είδους τέτοια περίπτωση. Ωστόσο, οι τριβές και η διαμάχη με την Τουρκία, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Δύσης μάλλον και Τουρκίας, θα είναι μάλλον ένα συχνό φαινόμενο. Και πάντως από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών, κύριε καθηγητά, έχει εκφραστεί ο φόβος πολλές φορές και δύο φορές μάλιστα από τον κύριο Πάιατ, τον πρέσβευτή, τον Αμερικανό πρεσβευτή στην Αθήνα, για θερμό επεισόδιο. Ναι. Και τη μία επιβεβαιώθηκε άμεσα με την παρενόχληση που είχαμε με το πλοίο μας, το πολεμικό μας πλοίο, έτσι. Κύριε οικονόμου, είναι λογικό, έχετε στρατιωτικό, πρώην στρατιωτικό στη συζήτηση. Ο χώρος του Αιγαίου είναι μικρός και κλειστός και φυσικά πάντα σε τέτοιου είδους καταστάσεις εκείνο που φοβόμαστε είναι το τυχαίο γεγονός, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μια αυτή η ένταση κλιμάκωση. Φτάνει κοντά πια σε αυτό το τυχαίο και μη τυχαίο. Έτσι όπως πάμε, το τυχαίο θα γίνει πραγματικό.
Υπήρξαν και κατά το παρελθόν διάφορα τυχαία γεγονότα. Από εκεί και πέρα είναι η πρόθεση το πώς θα το αντιμετωπίσεις. Εγώ έχω μια διαφορετική ανάγνωση σε σχέση με αυτή που ακούστηκε. Θεωρώ ότι ήταν μια αντιμετώπιση του ζητήματος με νυφάλεια αποφασιστικότητα. Για τη Ρο λέτε, για το περιστατικό στο Ρο. Στη Ρο. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν και η μία και η άλλη πλευρά είχαν αρχίσει να κάνουν τις δηλώσεις ποιος είναι το πιο μεγάλο παλικάρι, ποιος είναι ο πιο θαραλέος και ποιος έχει περισσότερες ένοπλες δυνάμεις, θα είχαμε ένα διαφορετικό σκηνικό. Είναι βέβαιο ότι η Τουρκία ακολουθεί μια πολιτική που δημιουργεί φθορά σε εμάς. Είναι βέβαιο ότι μας θέλει να συζητάμε για το τι θέλει να κάνουμε, να κάνει. Αλλά από εκεί και πέρα το μεγάλο της ζήτημα δεν είμαστε εμείς. Είναι αυτά τα ζητήματα που ανέφερα. Η οικονομία της, κύριε Οικονόμου, είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Αλήθεια είναι, έτσι, όπως ο πληθωρισμός έχει ξεφεύγει. Το έλλειμμα των εξωτερικών συναλλαγών είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και βέβαια το μεγάλο της ζήτημα βρίσκεται στην Συρία, την οποία βεβαίως... Ένας λόγος παραπάνω όμως, κύριε καθηγητά, για να αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη από τα μείζωνα ζητήματα που είναι αυτά που λέτε, που η οικονομία πάντα είναι αυτό που ενδιαφέρει το λαό. Πάντα η οικονομία είναι το μεγάλο πρόβλημά μας και εμείς εδώ στην Ελλάδα το βιώνουμε. Αν δεν βρει ζεστό χρήμα, κύριε Οικονόμου, η οικονομία του θα καταρρεύσει. Όχι, λέω ότι στο πλαίσιο του αποπροσανατολισμού από την πραγματικότητα μπορεί να κινείται επιθετικά και προς εμάς και προς άλλες κατευθύνσεις ο Τούρκος πρόεδρος. Έτσι δεν είναι. Σαφώς. Σαφώς. Και αυτό θα το δούμε σε βάθος χρόνου, διότι κακά τα ψέματα, την τελευταία τριακονταετία η Τουρκία διαρκώς εξοπλίζεται. Είναι στα 80 εκατομμύρια. Μόνο η Γερμανία στην Ευρώπη και η Ρωσία βεβαίως περισσότερο έχουν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και άρα είναι ένας παίχτης στη γειτονιά μας, ο οποίος θέλει να πετύχει την ισότιμη αναγνώρισή του ως μεγάλος παίκτης στην περιοχή. Μάλιστα. Έλα, Μανώλη, μια κουβέντα πριν πάμε στο διάλειμμα. Με συγχωρείτε, ναι, εγώ πρέπει να αναχωρήσω για αυτό το λόγο. Θεωρώ ότι χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή και από την ελληνική πλευρά, διότι βλέπετε ότι τα σενάρια βγαίνουν. Δεν πρέπει να βγαίνουν και σενάρια αντίστοιχα από την Ελλάδα. Δηλαδή θα βγουν οι Τούρκοι στο Καστελόριζο, στη Συνούσια, στο ένα το άλλο. Χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή στο χειρισμό όλης της κατάστασης. Διότι βλέπετε ότι και από απέναντι υπάρχουν αντίστοιχα σενάρια. Πάντως γενικά, Μανώλη μου, η Ελλάδα είναι προσεκτική και χρησιμοποιεί και χαμηλούς τόνους. Μην τα συμψηφίζουμε όλα. Βλέπετε, εμείς δεν έχουμε πρωτοσέλιδα με πλοία που θα βυθιστούν στο Αιγαίο. Δεν έχουμε τέτοιες καταστάσεις εδώ. Έχουμε όμως πρωτοσέλιδα που θα βγουν οι Τούρκοι. Ναι, καλά, που θα βγουν οι Τούρκοι, που παντού μπορεί να βγουν έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση. Δεν πρέπει, πρέπει να προκαλούμε πανικό στον κόσμο, γιατί όλοι όχι, αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας, που όταν λέει δεν θα δεχτείτε τελεσμένα σε Αιγαίο και Κύπρο, τι σημαίνει αυτό. Τα πράγματα σε Αιγαίο και Κύπρο είναι συγκεκριμένα αυτή την ώρα που μιλάμε. Δεν έχουμε τίποτα διεκδικήσεις. Είναι δεδομένες οι καταστάσεις. Όσο μπορούμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να ρίξουμε όσο μπορούμε τους τόνους, βεβαίως, διατηρώντας τα κυριαρχικά δικαιώματα. Έτσι, και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι είναι, Μανώλη μου. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Νυφάλια αποφασιστικότητα. Μανώλη, σε αποδεσμεύουμε και σένα και τον καθηγητή, κύριε Κουσκουβέλη. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Οικονόμου. Καλημέρα. Εμείς και το Θεοδωρακίδη έχουμε μαλλί να ξάνουμε ακόμα μετά το διάλειμμα.